Καλησπέρα. Είμαι ο Ρετρό Μάριο και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα παντελώς κρυφό διαμάντι το οποίο κυκλοφόρησε μόνο στην Ιαπωνία. Το Palsman είναι ένα platformer από την Απανατολή φτιαγμένο από την Game Freak. Τι, η Game Freak? Αυτοί που φτιάξανε τα Pokémon σε κονσόλα τη Sega? Πώς είναι δυνατόν? Οκ, chill out. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για κάποιους να συνηθίσουν ότι η Game Freak δεν έφτιαξε παιχνίδια για άλλες κονσόλες πλην Nintendo, αλλά κάποτε δεν έφτιαχνε καν παιχνίδια. Ήταν περιοδικό. Το γεγονός ότι κανένας δεν ξέρει το Palsman είναι ότι δεν κυκλοφόρησε ποτέ εκτός Ιαπωνίας σε μορφή cartridge. Στην Αμερική κυκλοφόρησε μόνο μέσω του Sega Channel, μιας υπηρεσίας που προσέφερε downloadable παιχνίδια μέσω δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης. Έναντι παγίου φυσικά. Η Ευρώπη έμεινε απ' έξω χωρίς προφανή λόγο, αφού το παιχνίδι κάνει εκτενή χρήση ψηφιοποιημένης φωνής που είναι όλη στα αγγλικά. Ακόμα και δεν ξέρετε καθόλου. Όλοι ιαπωνικά, η ιστορία είναι απόλυτα κατανοητή. Το Palsman έχει ένα ιδιαίτερο σενάριο, τοποθετημένο στο μακρινό μέλλον. Ο Δόκτωρ Yoshiyama δημιουργεί την τελειότερη τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο και την ερωτεύεται. Αποφασίζει να ψηφιοποιήσει τον εαυτό του και με την ένωση ανθρώπινου και ψηφιακού DNA γεννιέται ο Palsman. Μια ύπαρξη η οποία μπορεί να υπάρχει και στον κανονικό αλλά και στον ψηφιακό κόσμο και μπορεί να χειρίζεται τον ηλεκτρισμό. Ο ίδιος ο Δόκτωρ Yoshiyama, όμως, μένοντας τόσο πολύ καιρό μέσα στον ψηφιακό κόσμο, γυρνάει στον κανονικό ως Δόκτωρ Waruyama, εντελώς τρελαμένος και κακός. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που είχε αναπτύξει κατά τη διάρκεια των πειραμάτων του, δημιουργεί την Galaxy Gang και αρχίζουν να σκορπίζουν τον τρόμο, βυθίζοντας την Ηφίλιο σε μια νέα εποχή κυβερνοτρομοκρατίας. Κάτι που ο Palsman καλείται να βάλει ένα οριστικό τέλος. Το Palsman είναι αρκετά αξιόλογο platformer με κλασικά στοιχεία του είδους να είναι σε πρώτο πλάνο. Άλματα, τρέξιμο, ίσως σας θυμίσει λίγο Mega Man με την πρώτη ματιά. Όμως ο Palsman έχει μερικές ιδιαιτερότητες που κάνουν το παιχνίδι αρκετά πιο ενδιαφέρον. Το πρώτο και βασικότερο πράγμα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι ο Palsman πρέπει να φορτιστεί με ηλεκτρικό φορτίο για να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις του. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Είτε τρέχοντας για λίγο προς μια κατεύθυνση, είτε κάνοντας dash, πατώντας δεξιά ή αριστερά του D-pad κοφτά δύο φορές. Η δεύτερη μέθοδος έχει ένα μεγάλο υπέρ και ένα μεγάλο κατά. Τα υπέρ είναι ότι φορτίζει το Palsman εν ρηπείο φαθμού. Το κατά είναι ότι υπάρχει περίπτωση να πέσουμε σε κοντινούς εχθρούς και παγίδες, επειδή δεν υπάρχει καθόλου έλεγχος κατά τη διάρκεια του dash. Αφού φορτίσετε το Palsman, μπορείτε να εξαπολύσετε επιθέσεις με ηλεκτρισμό, οι οποίες εξεδετερώνουν τους εχθρούς ή να εκτελέσετε το Volt. Το Volt Taker είναι μια κίνηση που μετατρέπει τον Palsman σε μια μπάλα ενέργειας και σε επιτρέπει να ταξιδέψετε προς την κατεύθυνση που θέλετε, αλλά με 45 μοίρες κλίση προς τα πάνω. Αν βρείτε κάποιο τοίχο κατά τη διάρκεια του Volt Taker, τότε θα εξωστρακιστεί και θα σας στείλει στην αντίθετη κατεύθυνση. Η κίνηση είναι ιδανική για να φτάσετε σε ψηλότερες πλατφόρμες, αλλά θέλει προσοχή γιατί πολλές φορές θα βρεθείτε σε μέρη που δεν έχετε υπολογίσει. Το Volt Taker δεν καταστρέφει μόνο εχθρούς στο πέρασμά του, αλλά σπάει και κάποια τρωτά κομμάτια των τείχων, ενώ στις πίστες bonus παίζεται ένα ιδιότυπο κλόνο του Breakout για να πάρετε έξτρα πόντους. Ο Palsman μπορεί να δεχτεί μέχρι 3 χτυπήματα μέχρι να χάσει μια ζωή. Υπάρχουν τα ανάλογα αντικείμενα, τα οποία σας βοηθάνε, αλλά είναι αρκετά σπάνια, οπότε πρέπει να είστε προσεκτικοί. Όπως σε κάθε platform παιχνίδι της εποχής, υπάρχουν πράγματα για να μαζέψετε. Στο Palsman είναι αρκετά ρεά, παρόλα αυτά είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του παιχνιδιού. Τα S-Balls είναι αντικείμενα τα οποία όταν μαζέψετε 10 σας προσφέρουν μια ζωή. Τα Energy Repairs σας βοηθούν αν έχετε υποστεί ζημιά, ενώ υπάρχουν και One-Ups. Αν ψάξετε καλά, τα bosses του παιχνιδιού είναι αρκετά εφάνταστα στις 7 τοποθεσίες. Σε κάθε τοποθεσία θα έχετε πάντα ένα αφεντικό στο τέλος. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα και μόλις καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε, θα είναι εύκολα να τα ξεφορτωθείτε. Είναι μάλιστα αρκετά προβλέψιμα, ενώ έχουν πάντα κάποιο κόλπο για να τα βγάλετε γρήγορα και ανώδυνα. Ο Dr. Waruyama κάνει συχνά πυκνά τις εμφανίσεις του από κάποια στιγμή και μετά. Το Palsman σας δίνει την επιλογή να πάτε σε όποια πίστα προτιμάτε, αλλά Mega Man, με την τελευταία να είναι πάντα σταθερή. Βέβαια αυτός ο μηχανισμός δεν έχει και πολύ σημασία, αφού δεν παίρνετε κάποια αναβάθμιση για τον χαρακτήρα. Στα αρνητικά του παιχνιδιού θα μπορούσε να περιλάβω τις πίστες bonus που είναι αρκετά περίεργες στο χειρισμό του. Ειδικότερα στις μεγαλύτερες σε μέγεθος που καλείται να χειριστείτε το paddle όταν αυτό βρίσκεται εκτός οθόνη. Από νωρίς θα καταλάβετε ότι το παιχνίδι έχει κάτι το ψυχεδελικό, πράγμα που μεταφράζεται στον τρόπο με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί οι πίστες. Περίεργες πλατφόρμες σε περίεργα μέρη, αρκετές παγίδες σε ενοχλητικά σημεία καθώς και τοποθέτηση εχθρών ειδικά μελετημένη για να σας καταφέρουν μερικά φτηνά χτυπήματα. Όμως για να μην παρεξηγηθώ, να τονίσω ότι το level design σε γενικές γραμμές είναι υποδειγματικό, με νέα στοιχεία να παρουσιάζονται κάθε τόσο όσο σας κρατήσουν το ενδιαφέρον. Η θεματολογία του Palsman έχει να κάνει με την ψυχεδέλεια. Κάτι που γίνεται αντιληπτό από την αρχή του παιχνιδιού όταν ο Palsman αρχίζει να μπαινοβγαίνει σε ψηφιακό και πραγματικό κόσμο. Κάποια στιγμή η γραμμή που τα διαχωρίζει γίνεται όλο και λιγότερο διακριτή, πράγμα που δικαιολογεί τα αλόκοτα γραφικά. Ο τίτλος κάνει εκτεταμένη χρήση του parallax scrolling με διάφορους δημιουργικούς τρόπους και πολλές φορές σε παρασκήνιο που ήδη κινείται. Θα δείτε τα πιο όμορφα εφέ παρασκηνίου και ταυτόχρονα τα πιο τρελά. Υπάρχουν βέβαια και σημεία που απλά θα πάθετε επιληψία. Το Palsman είναι από τα ομορφότερα παιχνίδια του Mega Drive με όμορφα μεγάλα sprites, ημιδιαφωνή κομμάτια στις πίστες, πράγμα που βρίσκουμε σπάνια
κάνει στην κονσόλα και τι λεπτομέρειες στα γραφικά. Το μόνο πρόβλημα είναι το συχνό slowdown όταν αρχίζουν τα πράγματα να είναι περίπλοκα επί της οθόνης. Το πρώτο πράγμα που κάνει εντύπωση στον ήχο είναι η εκτεταμένη χρήση ψηφιοποιημένης φωνής. Το Palsman έχει αρκετά μεγάλους διαλόγους για την εποχή, ενώ έχοντας υπόψη το κόστος χωρητικότητας στο cartridge, είναι απορίες άξιο του πώς χώρισαν τόσο πολλά και μεγάλα κομμάτια ομιλίας σε μια στάνταρ κασέτα των 32 MB. Η μουσική ακολουθεί τα ψυχεδελικά μοτίβα των γραφικών. Βαρύ beat, έντονος ρυθμός και αρκετά τέκνο τεχνοτροπία. Η μουσική έχει χαρακτηριστικό Mega Drive ηχόχρωμα, το οποίο μερικοί μισούν και κάποιοι άλλοι λατρεύουν, μαζί με μένα. Οι συνθέσεις, παρά την περίεργη αρτιστική τους κατεύθυνση, είναι αρκετά χαρακτηριστικές και θα σας χαραχτούν στη μνήμη. Το Palsman δυστυχώς δεν έχει αρκετά extras μετά τον τερματισμό. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε σε κάποιο εκ νέου playthrough είναι να μαζέψετε κάποια επιπλέον S-Balls που βρίσκονται κρυμμένα. Ανταυτού όμως, ας μιλήσουμε για τη σχέση του Palsman με τα Pokémon. Για παράδειγμα, το Volt Tacker είναι μια κίνηση αποκλειστική στον Pikachu, το οποίο στη Δύση ήρθε ως Volt Tackle. Η Galaxy Gang στη Δύση ήρθε ως η κακιά Team Galactic, ενώ το Pokémon Rotom έχει πάρει απευθείας το όνομά του από τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα που είναι ξεκάθαρα κλόνος του Palsman. Αν θέλετε να παίξετε το Palsman στην αυθεντική του μορφή, θα χρειαστείτε μια υπονική κονσόλα και πάρα πολλά λεφτά, διότι οι κασέτες του Palsman είναι δυστυχώς αρκετά ακριβές και δυσέβρετες. Υπάρχουν βέβαια πολλές κασέτες από Reproduction, οι οποίες είναι σαφώς φθηνότερες, ενώ το ROM του παιχνιδιού έχει μεταφραστεί από fans, παρόλο που δεν ήταν απαραίτητο εξ αρχής. Ο πιο όνομος τρόπος να παίξετε Palsman είναι κατεβάστε από τη Virtual Console του Wii. Δυστυχώς οι συλλογές Mega Drive δεν το έχουν. Φυσικά υπάρχει και το Emulation, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το Palsman είναι κρυφό διαμάτι του Mega Drive. Μπορεί όχι το τελειότερο platformer της κονσόλας, αλλά σίγουρα από τα καλύτερα, με αρκετά πρωτότυπους μηχανισμούς. Gameplay, ιδιαίτερα μορφογραφικά και χαρακτηριστικό ήχο. Ίσως μία από τις καλύτερες επιλογές για το 16-bit σύστημα της Sega.